Ο έπαρχος του Κιανός συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του. Ο Άγιος όχι μόνο δεν το έπραξε, αλλά ειρωνευόμενος τον έπαρχο του έλεγε ότι σε οποιαδήποτε βασανιστήριο κι αν υποβληθεί, δεν πρόκειται να αρνηθεί ποτέ την πίστη του στον αρχηγό της ζωής, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Τότε ο ίδιος ο έπαρχος με σιδερένια νύχια, όπως ο συναξανιστής αναφέρει, του σκίζει το σώμα και ως εκ του θαύματος τα χέρια του κόβονται και κρεμόταν επάνω στο σώμα του Αγίου, ο οποίος παρακαλούσε και προσευχόταν στον Θεό να δώσει ξανά την αρτιλέγεια στον έπαρχο.